ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλοί μου φίλοι, χαίρετε καλοί μου χριστιανοί. Χθες λέγεται, και πολλοί δημοσιογράφοι θα γράψουν, οι τηλεοράσεις θα μας ζαλίσουν για μια εβδομάδα και πλέον, ότι έγινε μια ιστορική συνάντηση στην Λέσβο, στη Μυτιλίνη, μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη μας, του Αρχιεπισκόπου μας και του Πάπα, του Φραγκίσκου, του εκπροσώπου, του γνησίου εκπροσώπου της νέας τάξης πραγμάτων. Ο σκοπός αυτής της δίθεν ιστορικής συνάντησης ήταν να ευαισθητοποιήσουν, λέει, την παγκόσμια κοινή γνώμη για το θέμα το προσφυγικό. Αυτή ήταν η αιτία και της συνάντησης. Γιατί όμως επιλέχτηκε το νησί του αρχιστρατήγου, του αρχαγγέλου μας Μιχαήλ? Γιατί λένε αυτοί ότι ιστορικά συναντήθηκαν οι τρεις προκαθήμενοι, αλλά το ιστορικό του στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά μετά από αιώνες ο αρχάγγελος Μιχαήλ, ο αρχιστράτηγος που προστατεύει το νησί και όλη την Ελλάδα, και έχουμε φοβερά περιστατικά από την θαυματουργική αυτή προστασία, θαύματα πραγματικά, εγκατέλειψε το νησί, έτσι λένε οι πατέρες, έτσι λέει ένας ταπεινός γέροντας, το Παγκαίο Όρος, ο οποίος έλυσε τη σιωπή του μετά από πάρα πολύ καιρό και είπε διάφορα για την έλευση του Πάπα. Είπε ακόμη ότι όπου πάει αυτό το θηρίο της ευσεβίας, όπως αποκαλούσε τον Πάπα ο Άγιος Αναστάσιος ο Γόρδιος, και ο Άγιος Κοσμάς ο μαθητής του έλεγε τον Πάπα να καταράστε, όπου πάει σε ορθόδοξο κράτος ακολουθεί καταστροφή. Ήρθε στην Ελλάδα το 2004 κατά ένα περίεργο τρόπο. Ακολούθησε ο παγετός την ίδια χρονιά, χάθηκε το 1/3 της οδειάς, πώς λειτουργούν δηλαδή οι πνευματικοί νόμοι, και μετά από λίγα χρόνια ακολούθησε η οικονομική κρίση. Πήγε στην Κύπρο μας. Ακολούθησε μια μεγάλη έκρηξη που γονάτισε την οικονομία της Κύπρου, και ακολούθησε μετά και η οικονομική κρίση στην Κύπρο. Πήγε στην Ουκρανία. Ορθόδοξο κράτος γι' αυτό. Άρχισε ο πόλεμος. Στη Βουλγαρία πλημμύρες. Στη Ρουμανία, σεισμοί. Όπου και να πήγε σε ορθόδοξο κράτος ακολούθησαν προβλήματα και ζημιές. Παρατηρήστε λοιπόν το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Και όπως λέγει ο γέροντας, ασκητής, στεναχωρημένος πάρα πολύ από την έλευση και για τους δύο θρησκευτικούς μας ηγέτες, βρίσκονται, λέει, στην ίδια κατάσταση οι τρεις θρησκευτικοί ηγέτες. Και το ρώτησα, τι εννοείται γέροντα? Έχουν κοινό παρανομαστεί. Λειτουργούν ως πυθύνια όργανα κάποιων οργάνων. Είναι εκτελεστικά όργανα. Λέω, γέροντα, τον πείραζε εγώ, ήθελα να μάθω περισσότερα. Τι νους διαταγές ακολουθούν? Γιατί το κάνουν αυτό? Και ο ίδιος μου απαντούσε, άνοιξε τα μάτια σου να το βρεις μόνος. Και οι τρεις έχουν ένα κοινό παρανομαστεί. Σκέφτηκα πολλά. Η συνάντηση και των τριών στη Λέσβο αποσκοπεί στο να δοθούν κονδύλια, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική λεγόμενη κρίση. Και δεύτερον, να σταματήσουν, να γίνει, λέει, μια έκκληση για να σταματήσει ο πόλεμος.
προς τα πού θα γίνει η έκκληση, προς τα πού, σε ποιον θα πάνε να μιλήσουν, γιατί δεν πάνε μέσα στην πολεμική ζώνη και να κάνουν εκεί τη συνάντησή τους, για να μην τολμήσει κανείς να τους βομβαρδίσει. Γιατί επιλέγουν την Ορθόδοξη Ελλάδα? Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια που έρχεται το θηρίο αυτό της ευσεβίας στην Ελλάδα. Εύχομαι να μην ακολουθήσουν δεινά. Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ απεσιόδοξος και έλεγε να πέσουμε όλοι στα γόνατα. Μάλιστα με προέτρεψε να μιλήσουμε σήμερα, να αφήσω αυτό το θέμα και να ακολουθήσω την τακτική που ακολουθούσε ο Άγιος Πορφύριος. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, μη πολεμάς το σκοτάδι. Τη νέα τάξη δηλαδή, και όλο το κακό αυτό συναπάντημα που την ακολουθεί. Αντί να πολεμάς το σκοτάδι, φρόντισε να ανάψεις ένα φως. Ποιο είναι λοιπόν το φως μας? Το φως το δικό μας, χριστιανοί. Η μετάνοια. Η μετάνοιά μας, η ειλικρινής μετάνοια. Γι' αυτή λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα. Αν μου το επιτρέψει λίγο η φωνή, θα με συγχωρέσετε γιατί έχω ένα μικρό κρυολόγημα, αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα ολοκληρωθεί και η εκπομπή μας. Ξεκινήσουμε λοιπόν από μερικές ρίσεις διδαχές του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου. Σήμερα, λέει, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, δεν μετανοούν, δεν συνέρχονται. Πρέπει να τους χτυπήσει ο διάβολος με τα κέρατα. Και αναφέρεται, αυτό είναι για τη Δύση, την οποία εκπροσωπεί ο Πάπας πνευματικά, από εκεί ξεκίνησαν και έγιναν κομμάτια και θρύψαλα η χριστιανική λεγόμενη Δύση. Από τη Δύση δεν περιμένουμε τίποτε καλό, το λέγει ο γέροντας. Ο ήλιος συνέχεια τόσα χρόνια πάει στη Δύση και ακόμη δεν φωτίστηκε, αλλά σκοτεινιάζει, λέει με νόημα. Εμείς πάντα περιμένουμε από τη Δύση τα καλά. Περιμένουμε δηλαδή να μας ενισχύσει η Ευρώπη, να μας ενισχύσει το Διεθνές Κεφάλαιο μέσω του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου και ούτω καθεξής. Αυτοί δεν θέλουν να μας ενισχύσουν, να μας πιούν το αίμα θέλουν. Ζητούν νέα μέτρα, ζητούν νέα συνεχώς μέτρα, ενώ καταλαβαίνουν ότι το 25% για λόγου χάρη των Ελλήνων έχουν ξεπεράσει τα όρια της φτώχειας. Βέβαια δεν βγήκαν στους δρόμους να κάνουν τους λαθρομετανάστες, γιατί εάν αυτοί οι φτωχοί Έλληνες το 25% ντυνόντουσαν με το μανδύα της λαθρομετανάστευσης, και σπίτια θα είχανε και δωρεάν τρόφιμα θα είχανε και δωρεάν άλλα πράγματα. Γιατί τους λαθρομετανάστες τους φροντίζουμε, τα του οίκου μας δεν φροντίζουμε, καλοί μου χριστιανοί. Ξέρετε, μια κυρία σήμερα μου τηλεφώνησε πριν έρθω στην εκπομπή από την Κόρινθο και μου έλεγε πώς να προσεγγίσει το Θεό. Της είπα λοιπόν ότι η προσέγγιση μας προς το Θεό πρέπει να είναι όπως και η σχέση μας με το Θεό πρέπει να είναι ακριβώς όπως είναι η σχέση ενός μικρού, ενός νηπίου με τον πατέρα και τη μάνα του. Το νηπίο δεν ασχολείται με το τι θα φάει κάθε μέρα, δεν ασχολείται με το τι θα αποθηκεύσει. Ασχολείται μόνο με το παιχνίδι, το οποίο αποτελεί και δοξολογία προς το Θεό. Είναι αγνώστη σχέση τους με τους ανθρώπους, δεν κρατάει κακία. Αυτή λοιπόν την εξάρτηση ζητάει ο Θεός από μας, από τον καθένα από μας, από κάθε χριστιανό. Η μετάνοια, βέβαια θα μου πείτε, είναι θείο δώρο στον άνθρωπο και αποκτάται μόνο με διάθερμη καρδιακή προσευχή. Και πάλι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος για την προσευχή, για την καρδιακή. Έλεγε ότι όταν αυτό το μηχανάκι, εννοούσε την καρδιά, αρχίσει να δουλεύει, τότε όλα λύνονται αυτομάτως. Γιατί η καρδιά είναι, όταν αρχίσει και δουλεύει
με το σωστό τρόπο, τότε ο άνθρωπος αρχίζει και εξαρτάται περισσότερο από το Θεό. Αυτό που θέλουν σήμερα οι περισσότεροι από μας είναι να τους ακούμε, να τους αφουγκραζόμαστε, να ακούμε τα προβλήματά τους. Αλλά αυτοί, ενώ απευθύνονται σε ανθρώπους και ψάχνουν τη σωτηρία μέσω των ανθρώπων στα προβλήματά τους και τη λύση των προβλημάτων τους, ουσιαστικά γυρίζουν την πλάτη στο Θεό. Ο Άγιος Παΐσιος λέει λοιπόν ότι πρέπει να αρχίσει αυτό το μηχανάκι της καρδιάς να δουλεύει. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι το να μετανοήσει κάποιος είναι θείο δώρο, το να ασφάλει είναι ανθρώπινο. Μόνο λοιπόν όταν η Θεία Χάρις φωτίσει τον άνθρωπο και δει την Θεία ωραιότητα και τη δική του ασχήμια, μόνο τότε είναι δυνατή η μετάνοια, η αλλαγή του φρονήματος και του τρόπου ζωής. Τότε ο νους αφήνει τα χαμερπή, τα υλικά, τα μάταια, τα νεκροπιά και αρπάζεται, όπως λέγει ο καλός φίλος ο κύριος Μπούσιας, στα ουράνια, στην ατελεύτητη μακαριότητα. Ναι, θα σας πω ένα παράδειγμα πώς πήγε κάποιος γνωστός μου στο πνευματικό του να εξομολογηθεί προσφάτως. Πήρε λοιπόν τις 10 εντολές μαζί του σε ένα χαρτί γραμμένες και είχε 2 φωτοτυπίες, τη μία κράτησε αυτός και την άλλη την έδωσε στο πνευματικό του. Γέροντα, θα σας πω, θα με ρωτήσετε για την πρώτη εντολή αν την έχω παραβεί, για τη δεύτερη, για την τρίτη μέχρι τη δέκατη, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα αρχίσουμε να συζητούμε στην εξομολόγηση, στη μετάνοια. Το ρώτησε λοιπόν ο γέροντας περίεργος να δει τι θα ακούσει και άρχισε από την πρώτη εντολή, είπε τη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη, έφτασε και στο ου φωνεύσεις και έλεγε πάντα ότι έχει παραβιάσει τις εντολές αυτές του Θεού. Όλες, ακόμη και το ου φωνεύσεις. Είχε συνενέσει, λέει, και σε μια έκτρωση που έκανε η γυναίκα του, γιατί φοβόντουσαν να αποκτήσουν δεύτερο και τρίτο παιδί λόγω της κρίσης της οικονομικής. Να λοιπόν, που όλοι δουλεύουμε με βάση το μηχανάκι που λέγεται εγωισμός, το μηχανάκι που έχουμε μέσα μας και δουλεύει συνεχώς, όχι την καρδιά μας. Έχουμε ένα ιδιότυπο μηχανάκι μέσα στον σώμα μας, το οποίο λέγεται εγωισμός. Περιστρεφόμαστε γύρω από τον εαυτό μας όλοι και παραμερίζουμε το Θεό. Άρχισε λοιπόν να λέει αυτός ότι και αυτό έκανα και αυτό έκανα και αυτό έκανα και αυτό έκανα. Πνευματικός τάχασα. Βρε παιδί μου, λέει, δεν υπάρχει εντολή που να μην την έχεις παραβιάσει. Τι γίνεται με σένα? Τι θα πούμε απέναντι στο Θεό? Και λαμβάνει την απάντηση από τον εξομολογούμενο. Αυτό έλεγα και εγώ τόσα χρόνια, γέροντα, και δεν ερχόμουν να καθίσω σε αυτό το σκαμνάκι απέναντί σου, στο σκαμνί της εξομολόγησης, στο σκαμνί της μετάνοιας. Αυτό έλεγα, τι να πω απέναντι στο Θεό, όλα τα έχω παραβιάσει. Τι να με κάνει ο Θεός? Το πολύ πολύ να μου ρίξει μια κλωτσιά. Αλλά είδα ότι ούτε τον Απόστολο Παύλο πέταξε όταν μετανόησε, ούτε τον Απόστολο Πέτρο όταν αρνήθηκε 3 φορές τον Κύριο. Είδα το σταυρό που πάνω στο σταυρό συγχώρησε το ληστή, και αυτός πόσα σφάλματα θα είχε κάνει? Να είχε κάνει τα μισά από μένα, γιατί εγώ, λέει, θα είμαι χειρότερος και από το ληστή και από την πόρνη και από όλες τις μορφές αγιότητος που αναφέρονται μέσα στο συναξάρι. Ο χειρότερος είμαι, αλλά έχω ελπίδα, γιατί εφόσον ο Χριστός μας ήρθε για να μας διδάξει τη μετάνοια, το δρόμο της σωτηρίας, άρα έχω και εγώ ελπίδα να με πετάξει σε καμιά γωνιά εκεί, σε καμιά ακρίτσα του παραδείσου. Και γι' αυτό ήλθα, λέει, γέροντα, να τα πω, να τα βγάλω, και ξέρω ότι είμαι ο χειρότερος όλων. Κοιτάξτε εξομολόγηση, κοιτάξτε ταπείνωση. Ξέρετε, ο διάβολος δεν φοβάται ούτε την νηστεία, ούτε τις αγρυπνίες, ούτε τίποτα άλλο, όπως λέει στο γεροντικό. Το μόνο που φοβάται είναι η ταπείνωση. Αυτή τον εξουδετερώνει. Και ένας σοφός γέροντας, σύγχρονος ασκητής, λέει ότι η ταπείνωση
και το έχω πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, είναι η βενζίνη που οδηγεί το μηχανάκι που λέγεται άνθρωπος προς το Θεό. Αυτό λοιπόν ας μην το λησμονούμε. Ας έχουμε ταπείνωση και θα δείτε αλλαγή σε όλο το περιβάλλον μας. Ας έχουμε ταπείνωση για να αρχίσει η καρδιά να συντονίζεται με το Θεό. Να μπορεί να συντονίζεται και να ακούει πλέον το θέλημα του Θεού. Ο εξομολογούμενος όταν τελείωσε του λέει: «Τι ζητάς πλέον από το Θεό?» Του λέει ο πνευματικός: «Γέροντα, δεν ήρθα εδώ να ζητήσω. Δεν ξέρω πόσα δευτερόλεπτα μου απομένουν στη ζωή, πόσα λεπτά, πόσες ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. Αυτό που επιδιώκω και θα επιδιώξω με όλη μου την καρδιά και με όλη μου τη δύναμη είναι κάθε πρωί που θα ξυπνήσω να ζητάω από τον Κύριο, να λέω δόξα τω Θεώ που μου εμπιστεύεται εμένα τον πιο άχρηστο άνθρωπο στον πλανήτη, που μου εμπιστεύεται να εργάζομαι ακόμη στον αμπελόνατο, να του ζητάω να μου πει τι ακριβώς θέλει να κάνω για εκείνον. Να κάνω δηλαδή το θέλημά του. Μα δεν έχεις άλλα αιτήματα?» παραξενεύτηκε ο πνευματικός. «Δεν θέλεις ας πούμε να παρακαλέσεις για την υγεία της οικογένειάς σου, για όλα τα άλλα?» «Αυτά τα φροντίζει ο Κύριος. Εγώ αυτό που θέλω είναι να τον δοξολογώ και να τον ευχαριστώ. Και όλα τα άλλα έρχονται. Γιατί? Γιατί με τη δοξολογία και την ευχαριστία θωρακίζεται και το σπίτι μου και η οικογένειά μου και οι συγγενείς μου και το περιβάλλον μου, αλλά και το ίδιο το κράτος μου.» Αυτά έλεγε ο μετανιωμένος νεαρός στην πρώτη του ουσιαστικά εξομολόγηση που πήγε μετά από πολλά χρόνια. Είχε πολλά χρόνια να πάει στην εκκλησία να εξομολογηθεί. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος: «Η μετάνοια, η εξομολόγηση, λέει, ο εκκλησιασμός και η μετάνοια μας οδηγούν στο πέντε. Και ο Θεός έχει κατεβάσει, λέει, την πύχη. Δεν είναι πλέον το δέκατο άριστα για το Χριστό μας. Είναι το εφτά. Αλλά έχει κρατήσει την ίδια βάση. Τακτικός εκκλησιασμός, θεία κοινωνία και εξομολόγηση. Τα τρία αυτά στοιχεία για να πιάσουμε τη βάση.» Λοιπόν, είναι το μέσον, είναι ο δρόμος, είναι το μονοπάτι που οδηγεί προς την Ανάσταση, προς τη χαρά του Κυρίου μας. Και ο χριστιανός από τη στιγμή που θα εισέλθει σε αυτό το μονοπάτι μπορεί να έχει πειρασμούς, χίλιους πειρασμούς, μπορεί να έχει να τρώει χαστούκια διάφορα, ωστόσο θα είναι πάντα χαρούμενος και πάντα, να ξέρετε, θα λειτουργεί όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, που έλεγε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ανεξαρτήτως με το ποια μέρα ήταν ή ποιο μήνας ή αν ήταν χειμώνας ή καλοκαίρι, «Χριστός ανέστη χαρά μου». Αυτή η χαρμόσυνη είδηση θα περάσει στις καρδιές μας και θα μας κάνει ευτυχισμένους. «Ο κόσμος», λέει ο Δαβίδ, «να γκρεμίζεται γύρω μας, τα βουνά», λέει, «να πέφτουν στις θάλασσες και όλα να εξαφανίζονται, εσείς», λέει, «να αναφέρεται στους πιστούς, εσύ να μη θορυβείς, γιατί έχεις τον Κύριο προστάτη σου». Τέτοια λοιπόν εξάρτηση πρέπει να έχει σήμερα ο Έλληνας από τον Χριστό, τέτοια εξάρτηση πρέπει να έχουμε όλοι μας από τον Θεό. Να αφαιθούμε σε Αυτόν, να αφήσουμε την ασφάλειά μας σε Αυτόν. Κάποιος πλησίασε ένα γέροντα και του είπε: «Γέροντα, τώρα με τους λαθρομετανάστες έχει αρχίσει και καλλιεργείται η ανασφάλεια στην περιοχή μας. Θα είχα την ευλογία να πάρω, να αγοράσω μια καραμπίνα, ένα όπλο, να τη βάλω στην άκρη, μη τυχόν και χρειαστεί?» Τι του απάντησε ο γέροντας?
Από τη στιγμή που θα αποφασίσεις εσύ προσωπικά για την ασφάλειά σου, τότε θα χάσεις την ασφάλεια που σου προσδίδει ο Σταυρός του Κυρίου μας. Η δύναμη του Έλληνα είναι ο Σταυρός, ούτε τα αεροπλάνα ούτε τα βαπόρια. Θυμηθείτε, όταν έφυγαν οι Εβραίοι δεν είχαν ούτε άμαξες που με στρατιώτες, ούτε ακόντια, ούτε βέλη, ούτε τίποτε. Άοπλοι ήταν και έφυγαν από την γη του Χάμα, από την Αίγυπτο, και πήγαν προς, και τους κυνήγησε ο Φαραώ. Ποιος τους προστάτευσε στην Ερυθρά θάλασσα? Μήπως κανένα κανόνι που έβγαλε ο Μωυσής και πυροβολούσε το Φαραώ? Όχι, η δύναμη του Θεού. Ποιος προστάτευε αυτό το λαό από τα τσιμπήματα του φιδιούν, των φιδιών στην έρημο? Η δύναμη του Σταυρού. Ήταν, λέει, ψωμένο σε σχήμα σταυρού τότε ένα φίδι, και όποιος το κοιτούσε, αφού πρώτα τον τσιμπούσε το φίδι, όποιος τον κοιτούσε και στραφόταν προς τα εκεί, αμέσως θεραπευόταν. Η ασφάλεια, λοιπόν, η ασφάλεια του Έλληνα, η ασφάλεια κάθε πιστού, είναι να είμαστε κοντά στο Θεό μέσα και να βαδίζουμε την οδό της μετανοίας. Να περάσουμε, θα περάσουμε από το Γολγοθά, αλλά χωρίς το Γολγοθά δεν θα έρθει η Ανάσταση. Γι' αυτό η πατρίδα μας περνάει ένα Γολγοθά. Τι χρειάζεται? Για να μην μείνουμε στο Γολγοθά εγκλωβισμένοι και μένουμε σε αυτή την ιδιότυπη αιχμαλωσία που μας έχουν οδηγήσει οι κυβερνώντες και όλα αυτά τα όργανα της νέας τάξης, για να μην μείνουμε λοιπόν εκεί προσκολλημένοι και αγκυροβολημένοι, ας ρίξουμε την άγκυρα στον ουρανό, στην πατρίδα μας, εκεί. Ας ρίξουμε την άγκυρα να πιάσουμε το λιμάνι της μετανοίας και ας μείνουμε εκεί μέχρι να δούμε τον ίδιο τον Κύριο, να ζήσουμε τη χαρά Του και να αναφωνήσουμε το Χριστός Ανέστη. Ξέρετε, είναι δύσκολο, αλλά ο Θεός δεν βλέπει. Σε κάθε άνθρωπο δίνει ανάλογα με τη δύναμή του και τους ανάλογους πειρασμούς, τις ανάλογες δοκιμασίες. Κανένας δεν θα πεινάσει εάν είναι κοντά στο Θεό. Ποιος το λέει αυτό? Ο ίδιος ο Κύριος. Από τις πέτρες, λέει, θα κάνω μέλι και ψωμί για να φάτε. Δεν το είδαμε? Το είδαμε στην έρημο με τον παλαιό Ισραήλ, που του έδωσε την τροφή των αγγέλων, το μάνα. Το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις. Το βλέπουμε στον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, όταν τον επισκέφτηκε ο Άγιος Σεραπείων στα τελευταία της ζωής του. Ή διαπίστωσε, λέει ο Άγιος, ότι δεν υπήρχε κήπος εκεί κοντά για να μαζεύει τα ζαρβαβατικά, κάπως να τρέφεται, και παραξενεύτηκε από το. Και ο Άγιος Μάρκος του είπε, πάμε μέσα να φάμε. Το τραπέζι του το έστρωναν οι ίδιοι οι άγγελοι. Γιατί όπως ο πατέρας φροντίζει το παιδάκι του να έχει την τροφή του και βγάζει από την μπουκιά από το στόμα για να του τη δώσει, έτσι και ο Θεός φροντίζει τον άνθρωπο. Όταν είμαστε όμως κοντά του, όταν είμαστε κοντά του και τον εμπιστευόμαστε, όταν του γυρίσουμε την πλάτη, δεν φροντίζει έτσι τον άνθρωπο. Αυτό να το ξέρετε, χριστιανοί μου. Ο δρόμος λοιπόν της μετάνοιας, να ξέρετε ότι είναι η μοναδική οδός που οδηγεί στην ευτυχία και στη χαρά. Ζήλεψα πραγματικά όταν άκουσα τέτοια εξομολόγηση από αυτόν τον άνθρωπο που πήρε τις 10 εντολές και πήγε μπροστά στον πνευματικό και ταπεινώθηκε. Ο πνευματικός τάχασε. Ήταν έτοιμος να του βάλει επιτίμια για να τον συνενέσει. Όταν διαπίστωσε όμως την πίστη του πλέον και τον προσανατολισμό του, τότε του πρότεινε να κοινωνεί τακτικά για να παίρνει δύναμη στο δρόμο που διάλεξε και για να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Δεν είναι δύσκολος ο δρόμος. Πολλοί από εμάς νομίζουμε ότι ο δρόμος αυτός είναι γεμάτος αγκάθια, δύσκολος. Δεν είναι καθόλου δύσκολος, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και καλή διάθεση. Είναι εύκολος ο δρόμος της μετανοίας, όταν καθαρίσουμε σιγά σιγά, όπως καθαρίζουμε το χωράφι μας, καθαρίσουμε τα αγκαθάκια που μας πληγώνουν.
και απαλλαγούμε κυρίως από τον εγωισμό μας. Είναι το μοναδικό, το πιο σκληρό εμπόδιο που μας βάζει μπροστά ο πονηρός για να μην μπούμε σε αυτό το υπέροχο λιμάνι της μετανοίας. Εκεί που αν αγκυροβολήσουμε θα δούμε πραγματικά τι σημαίνει Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά χριστιανοί μου, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για την Κυριακή των Βαΐων. Εύχομαι καλή μετάνοια σε όλους. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάνα? Επιμέλεια, παραγωγή Διονύσης Μακρής.